Έχουμε μαζί μας τον κύριο Γρηγόρη Τάσιο, πρόεδρο του Τουριστικού Οργανισμού Χαλκιδικής και πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδοχείων Χαλκιδικής. Καλή σας ημέρα, κύριε πρόεδρε. Καλή σας μέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή. Είστε καλά? Εδώ, σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Δεν έχει και φέτος το καλοκαίρι, κύριε Τάσιο. Πώς πάει η κίνηση? Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Αύγουστος είναι ο τουριστικότερος μήνας. Οι περισσότεροι που δεν έχουν φύγει διακοπές ήδη φεύγουν. Τα σπίτια έχουν γεμίσει των Θεσσαλονικαίων με ζωή. Ποια είναι η εικόνα η σημερινή? Η φετινή χρονιά για τη Χαλκιδική, όπως και για άλλους προορισμούς της χώρας, έχει δύο τάσεις. Η μία είναι το ξεκίνημα που ήταν μέτριος ο Μάιος, δηλαδή να σκεφτείτε ότι πέρσι είχαμε ένα 70% μέση πληρότητα και φέτος είχαμε 50% για τον Μάιο. Καλό Πάσχα, με ένα λόγο υπόλοιπος μήνας είχε μια μείωση. Έχουμε και εμείς τα ζητήματα της βαλκανικής αγοράς που είναι σημαντική για τον νομό, πολύ σημαντική ιδιαίτερα στα μικρά ξενοδοχεία και στα ενοικιαζόμενα δωμάτια, όπως καλώς ή κακώς και στην άπειρη βραχυχρόνια που έχει ο νομός, όπου εκεί το πρώτο 15 Ιουνίου δεν υπήρξαν πολλές αφήξεις. Σαφέστατα οι ευρωεκλογές επηρέασαν, όπως επίσης και τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα στο σύνολο. Άρα λοιπόν βρεθήκαμε σε έναν Ιούλιο ο οποίος έκανε μια μέση πληρότητα περίπου στο 80%, πέρυσι ήταν στο 90%, και μπαίνουμε σε έναν Αύγουστο που φαίνεται ότι πράγματι θα είναι ο γνωστός Αύγουστος, με πάρα πολύ κόσμο, με ελάχιστες διαθέσιμες κλίνες, κυρίως για μικρές αποδράσεις, και περιμένοντας τα ξενοδοχεία Σεπτέμβριο-Οκτώβριο για να κλείσουμε τη σεζόν, μιας και όπως λέω το τελευταίο διάστημα, ξέρετε που είναι αυτή η μόδα της λέξης υπερτουρισμός, που για μένα στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Είναι υπερπληθυσμός μόνο, όπως τον έχουμε τώρα και εμείς στη Χαλκιδική αυτή την περίοδο του Ιουλίου και του Αυγούστου. Τώρα, πάμε λίγο από τα πιο χρηστικά, γιατί πολλοί, ξέρετε, είναι και της τελευταίας στιγμής, δεν έχουν κανονίσει τις διακοπές τους, δεν ξέρουν τι θέλουν να κάνουν. Υπάρχουν ευκαιρίες, υπάρχει διαθεσιμότητα για κάποιον που μας ακούει, δεν έχει κλείσει τις καλοκαιρινές του διακοπές και λέει, καλή είναι η Χαλκιδική να πάμε, είτε στο πρώτο είτε στο δεύτερο πόδι. Υπάρχει διαθεσιμότητα, κύριε πρόεδρε? Υπάρχει διαθεσιμότητα ευρύτερα γεωγραφικά στη Χαλκιδική και στην Βορειοανατολική, περιοχή δηλαδή Ερυσσού, Ουρανούπολης, Αμουλιανής, λίγο λιγότερο βέβαια το νησί μας, το μοναδικό μας νησί που έχει λιγότερες κλίνες. Πρέπει να γίνει έρευνα αγοράς, κυρίως διαδικτυακή, που υπάρχει δυνατότητα στον καθένα. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν τα λεγόμενα εντός αγωγικών κούφια δωμάτια, κούφιες μέρες, όπου εκεί τρεις μέρες, δύο, πέντε ενδεχομένως να μπορέσουν να βρεθούν χωρίς να είναι οπωσδήποτε Σαββατοκύριακο, και φυσικά να γίνει μια έρευνα σε θέση με τις τιμές, γιατί υπάρχει μια ποικιλία όσον αφορά τη διαμονή και νομίζω ότι εκεί τα ξενοδοχεία επενδυρούμε σε σχέση με το πακέτο. Δηλαδή ότι δίνουμε πρωινό, βραδινό οι περισσότερες επιχειρήσεις, που σημαίνει σημαντική εξοικονόμηση πόρων για τον πελάτη. Και βέβαια από εκεί και πέρα στο πώς βλέπουμε τη χρονιά φέτος. Η ελληνική αγορά, για παράδειγμα, αλλά θα θέλω να σας πω ευρύτερα, η οικονομική κατάσταση στην Ευρώπη και στα Βαλκάνια δεν είναι η καλύτερη. Δεν είναι μόνο η ακρίβεια, ευρύτερα υπάρχουν προβλήματα. Με αποτέλεσμα ο καθένας να προσπαθεί να περιορίσει, αν θέλετε, τις δαπάνες του, το οποίο το βλέπουμε και στις υπηρεσίες εκτός ξενοδοχείων, όπου αρκετοί, θα πω, συνάδελφοι με την έννοια συνεργατών στην τουριστική αγορά του νομού, γκρινιάζουν σε σχέση με την επισκεψιμότητα, παράδειγμα στα μαγαζιά λιανικής πόλης κλπ. Όμως, όπως και να έχει, πρέπει να σπεύσουν όλοι, γιατί ο Αύγουστος παραδοσιακά είναι ένας μήνας και υψηλών τιμών, αλλά και μικρής διαθεσιμότητας. Μάλιστα, τώρα είπατε υπερπληθυσμός και όχι υπερτουρισμός, κύριε Τάσιο, για αυτόν ο οποίος μπορεί να μην γνωρίζει τη διαφορά και μας ακούει. Ποια είναι η διαφορά αυτών των δύο, δεδομένου ότι το αποτέλεσμα, φαντάζομαι, είναι το ίδιο όμως, έτσι? Το αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά την παροχή των υπηρεσιών ή των προβλημάτων που μπορεί να δημιουργηθούν. Από ποια πλευρά το βλέπει? Εγώ που είμαι επιχειρηματίας 35 χρόνια στον νομό Χαλκιδικής, δεν είδα το Μάιο και τον Ιούνιο ποτέ μέχρι σήμερα, ούτε το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, να έχουμε υπερτουρισμό. Η δική μου επιχείρηση, οι δικές μας επιχειρήσεις σε μεγάλο ποσοστό των ξενοδοχείων της Χαλκιδικής λειτουργούν από 150 έως 180 μέρες πάρα πολλά χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια. Που σημαίνει θέσεις εργασίας κλπ. Δεν είδα, εκτός από τις 50 μέρες περίπου του Ιουλίου με Αύγουστο, δεν είδα στους άλλους μήνες να δημιουργείται ούτε προβλήματα επί της ουσίας υποδομές, παρά μόνο ένα Σάββατο, ή να υπάρχουν προβλήματα όπως αυτά που βιώσαμε στο Πευκοχώρι τον Ιούλιο του Δήμου Κασάνδρας, που να μην υπάρχει νερό. Να μην υπάρχει νερό. Ναι. Άρα λοιπόν, πού εντοπίζεται το πρόβλημα? Εκεί που σαρωτικά τη βραχυχρόνια μίσθωση, που ο καθένας ένα σπίτι το έκανε κατάλημα, να αρχίσουμε να έχουμε τεράστια ζητήματα και να μην φτάνουν οι υποδομές.
Αυτό είναι το ζητούμενο. Και δεν είναι το ζητούμενο του υπερτουρισμού, γιατί έχουμε μπερδέψει λίγο τις λέξεις που σωστά αναφέρατε κι εσείς πριν, να καταλάβει ο κόσμος. Γιατί ο κόσμος διαβάζει μέσα μαζικής ενημέρωσης και βλέπει διαδηλώσεις στη Μαγιόρκα. Βλέπει διαδηλώσεις, για παράδειγμα, στην Βαρκελόνη, ναι, στη Βενετία. Αναφέρω χαρακτηριστικά κάποιες περιοχές. Μήπως ήρθε η σειρά μας. Αναρωτιέται, μήπως ήρθε η σειρά μας. Όπου εκεί, προσέξτε, όπου εκεί έχουμε 365 μέρες. Τουρισμό, παύλα υπερτουρισμό, ναι. Και ξέρετε κάτι, εάν δεν υπήρχε πρόβλημα τα ενίκια που έχουν πάει στα ύψη και στην έλλειψη κατοικίας επί της ουσίας, ούτε αυτή τη λέξη θα βγάζανε, ούτε εκεί, αλλά ούτε και στην Ελλάδα μας. Συνεπώς το θέμα είναι πολύ συγκεκριμένο. Σπίτια δεν υπάρχουν. Και από την άλλη, βέβαια, προφανώς η ιδιωτική πρωτοβουλία έχει κάνει άλματα τα τελευταία χρόνια στις επενδύσεις. Για την ελληνική ξενοδοχεία είναι πολύ συγκεκριμένο με στοιχεία. Με αποτέλεσμα οι υποδομές να μην έχουν μπει σε αυτή τη ρότα που έπρεπε να μπουν. Και θα σας πω κάτι πάρα πολύ απλό. Γιατί και εγώ είμαι, μένω στη Χαλκιδική, καθημερινά είμαι με κόσμο. Χθες, για παράδειγμα, ήμουν στην Νικήτη. Ο κόσμος γκρινιάζει για τις υποδομές. Κανένας δεν φωτογραφίζει να δει τους οικισμούς. Ποιους οικισμούς προσφέρουμε σε ένα πελάτη της Ευρώπης ο οποίος θέλει να πάει σε ένα σύγχρονο αστικοποιημένο περιβάλλον? Αναρωτιέται κανένας? Μάλιστα. Τώρα, επειδή μιλήσατε για αυτά τα προβλήματα τα οποία υπήρξαν το προηγούμενο διάστημα σε διάφορες περιοχές της Χαλκιδικής, πρέπει να γίνει και μια μεγάλη συζήτηση, κύριε Τάσιο, για το εάν τελικά οι υποδομές, όπως αναφέρατε και εσείς, του 2024 μπορούν να εξυπηρετήσουν τον πληθυσμό της Χαλκιδικής και τους μόνιμους κατοίκους και τους επισκέπτες το 2024, γιατί είναι σχεδιασμένες στο παρελθόν, έχουν φτάσει στα ωριά τους, φαντάζομαι, και γι' αυτό υπήρξαν και τα προβλήματα και με την υδροδότηση που ακούσαμε το προηγούμενο διάστημα. Ναι, σαφέστατα, χθες έπρεπε. Κοιτάξτε, ότι υπάρχουν ευθύνες, ότι η Χαλκιδική έμεινε σε αυτό το χάλι από τις υποδομές, είναι δεδομένες. Υπάρχει ένα πολιτικό παρελθόν της Χαλκιδικής, το οποίο δεν χρειάζεται τώρα να το αναφέρομαι στην εκπομπή σας. Ο κόσμος καταλαβαίνει που μας ακούει για τον νομό πολύ καλά. Μείναμε λοιπόν τόσο πίσω. Βέβαια, δεν είναι φαινόμενο της Χαλκιδικής, να μην το πάρουμε και αποκλειστικά. Σε πολλά σημεία της χώρας έχει συμβεί αυτό, όπου βάλαμε τώρα το άλογο μπροστά από το κάρο. Όπως σας είπα, η Δυτική Πρωτοβουλία μπήκε δυναμικά και με αποτέλεσμα άρπαξε τις ευκαιρίες που είχε η αγορά, ή αν θέλετε, η ομορφιά που μπορεί να δίνει ένας προορισμός στο να κάνει κάποιες διακοπές. Όμως δεν αρκεί η ομορφιά, αρκεί να υπάρχουν και τα υπόλοιπα. Όταν αντιμετωπίζεται ο προορισμός με βάση το μόνιμο πληθυσμό, συμβαίνει σε όλη τη χώρα. Έτσι, και προσέξτε, το τελευταίο διάστημα δεν αναφερόμαστε και στα προβλήματα που υπάρχουν στην πρωτοβάθμια, στη δευτεροβάθμια υγεία κ.ο.κ. Παρόλο που έγινε σημαντική προσπάθεια φέτος με το δίκτυο του ΕΚΑΒ, που ενισχύθηκε η Χαλκιδική και πάει σε γενικές γραμμές καλά, και τώρα ακούμε την Θεσσαλονίκη να λέει ότι δεν πάει καλά από τη δίκτυο. Βέβαια, γιατί προφανώς ήρθαν και από τη Θεσσαλονίκη και πληρώματα και αυτοκίνητα για να ενισχύσουν τη Χαλκιδική. Σας αναφέρω κάτι που αφορά και τους δύο νομούς, για παράδειγμα. Ναι. Η έντονη υποχικότητα είναι το μεγάλο ζήτημα και στις υποδομές και στο ανθρώπινο δυναμικό που τις υποστηρίζει. Μιλάω για τους υπηρεσιακούς. Συνεπώς, εδώ ίσα τα βάλουμε κάτω όπως πρέπει να μπουν με τις παραμέτρους που χρειάζεται, ή αλλιώς τα ίδια θα λέμε κάθε χρόνο. Μάλιστα. Τώρα, κύριε Τάσιο, επειδή χθες δόθηκε στην δημοσιότητα και μία έρευνα είναι της εταιρείας Interview, αφορά το βαρόμετρο της οικονομίας της Χαλκιδικής για το προηγούμενο δίμηνο, θέλω να πάμε λίγο και σε επιμέρους ζητήματα, να μου σχολιάσετε, να μου δώσετε λίγο την εικόνα. Υπάρχουν προβλήματα λόγω κατασκευής flyover για αυτούς οι οποίοι έρχονται από την Θεσσαλονίκη ή από άλλες περιοχές και κάνουν οδικό τουρισμό προς την Χαλκιδική? Η έρευνα δείχνει ότι το 69% των επιχειρηματιών, των επαγγελματιών της περιοχής της Χαλκιδικής δηλώνουν ότι η κατασκευή του flyover επηρεάζει τις μετακινήσεις. Κοιτάξτε, η έρευνα αυτή έγινε από το επιμελητήριο Χαλκιδικής, και καλά είναι να τα σχολιάσει ο πρόεδρος του επιμελητήριου, κ. Κουφίδης. Ναι, εσείς τι μηνύματα, λαμβάνετε από τους επισκέπτες? Ναι, ναι, ναι. Καταρχήν, ένα βασικό στοιχείο που πρέπει να δούμε, πόσοι ερωτήθηκαν, μάλλον συγγνώμη, πόσοι απάντησαν με βάση τα μέλη του επιμελητηρίου. Ένα δεύτερο στοιχείο είναι ποιες επιχειρήσεις απάντησαν από τα μέλη του επιμελητηρίου. Προσέξτε να μην μπερδευτούμε, δεν κατηγορώ κάτι. Λέω βάζω τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της έρευνας, γιατί με ρωτήσατε για κάτι συγκεκριμένο για το flyover. Λοιπόν, αυτά είναι βασικά στοιχεία για να καταλάβουμε γιατί λέει κάποιος ότι επηρέασε. Εγώ πάντως ξέρω από την ελληνική ξενοδοχεία και από την ξενοδοχεία της Χαλκιδικής ότι δεν επηρέασε. Μάλιστα. Το flyover, τη μετακίνηση των Βαλκάνιων. Και δεν επηρέασε γιατί και δώσαμε εναλλακτικές διαδρομές, τις οποίες τώρα
μου δίνετε ευκαιρία να σας πω ότι τις επόμενες μέρες είμαστε έτοιμοι να έχουμε και διαδικτυακά το traffic visitchalkidiki.gr, το οποίο από τα σύνορα ακόμη θα οδηγούμε τον πελάτη με ασφάλεια και με πολύ συγκεκριμένους χρόνους για να έρθει στη Χαλκιδική. Α, μπορείτε να μας το αναπτύξετε λίγο, κύριε Τάσιο, αυτό. Μπορείτε να μας το αναπτύξετε. Ναι, βεβαίως. Από μέσα στην εβδομάδα θα μπορέσουμε να έχουμε λεπτομέρειες, ναι, για να το κάνουμε, αν θέλετε, ευχαρίστως και μια πιο αναλυτική κομπή. Είναι μια συνεργασία της Ένωσης Ξενοδοχείων Χαλκιδικής και του Ειδικού Οργανισμού Χαλκιδικής με το Ινστιτούτο Μεταφορών του ΚΕΤΑ. Οπότε στη λογική του flyover, ξέρετε, που έγινε ένα link για την πόλη, ναι, Θεσσαλονίκης, εμείς, ναι, πάμε πολύ ευρύτερα να φέρνουμε τον πελάτη όπως πρέπει από τα σύνορα προς την Χαλκιδική μας. Άρα λοιπόν καταλήγω και λέω ότι όλα αυτά έχουν να κάνουν σχέση με ποιοτικά χαρακτηριστικά των ερωτώμενων, σε σχέση όμως και με το τι έχει φέτος ο νομός. Εγώ πάντως δεν είδα σε κανέναν από τα ξενοδοχεία να είναι πρόβλημα το flyover στο να μην έρθει ο πελάτης. Πρόβλημα ότι έχουμε οικονομική ανέχεια στην Ευρώπη, στα Βαλκάνια, παντού. Γιατί υπήρξαν δύο μεγάλα θετικά γεγονότα. Υπάρχει και υπήρξε το Euro και ευρωεκλογές και μια ανακατοσούρα, αν θέλετε, στην αγορά. Ναι, αυτό όμως είναι θέμα να το διαβάζει και ο κάθε επιχειρηματίας και να βλέπει την αγορά. Δεν είναι μόνο να λέμε αν θα πάμε καλύτερα από το 23, γιατί πήγε πέρυσι καλά, ενώ κανένας δεν αναρωτήθηκε ότι το 22 είχαμε ακόμα πρωτόκολλα COVID. Μάλιστα. Τώρα, κύριε Τάσιο, αυτό για την εφαρμογή μας ενδιαφέρει και μόλις το ανακοινώσετε, με την ευκαιρία θα βγούμε και εδώ στην εκπομπή να το σχολιάσουμε, να μας δώσετε και περισσότερες λεπτομέρειες. Με ρωτάνε ακροατές, εάν ξέρετε βέβαια να απαντήσετε, αν πιέζετε κι εσείς από τη δική σας την πλευρά για το φανάρι στην Νικήτη, λένε, και αν πιέζετε για να δημιουργηθεί κάποιος κόμβος. Κοιτάξτε, εγώ παίρνω ένα χάπι την πίεση από το 2018 για την πίεση μου. Δεν είναι και ιατρικά μου δεδομένα, προσωπικού χαρακτήρα. Ναι. Από τότε που το παίρνω, δηλαδή από το 2018, ευτυχώς το παίρνω και δεν ανεβαίνει η πίεση. Ναι. Η πίεση όμως όσον αφορά το φανάρι της Νικήτης, σας είπα και κάτι και οι ακροατές μας ακούν. Έχει πολιτικές ευθύνες εδώ και χρόνια, οι οποίες ακόμη είναι εκεί, στο φανάρι. Μάλιστα. Βεβαίως και πιέζουμε, αλλά δεν παίρνουμε αποφάσεις εμείς. Είναι ένα θέμα ξεκάθαρα της περιφέρειας, το οποίο διονύεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Μάλιστα. Παράλληλα με τον εμπορό των άνθρωπων αυτοδιοίκησης, γιατί εκεί το έργο εδώ και πολλά χρόνια ήταν στη λογική να απεγειοποιηθεί ο δρόμος. Δεν περπάτησε ποτέ αυτό, λόγω κόστους κατά βάση. Από εκεί και πέρα όμως κάποιοι λέγαν για roundabout, δηλαδή για κυκλικούς κόμβους στην περιοχή. Το ακούω από το 2019. Ακόμη τίποτα, φτάσαμε στο 2024. Κύριε Τάσιο, σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή την επικοινωνία. Καλημέρα να έχετε, καλή συνέχεια και καλές δουλειές να ευχηθούμε και από τον αέρα του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Καλή συνέχεια, λοιπόν.